Αυτά που δεν ξέρει. Συνεντεύξει με τον Πάνο χωστό μου. Γιώργο Ζικογιάννη. Ε, μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Η παλιότερη μουσική, η μουσική δηλαδή που παίζανε με τον ε, Θοδωράκη τότε που γινόντουσαν στη δεκαετία του 60, του Χατζηδάκη και όλα αυτά, έβαζαν πινελιές πολύ σοβαρέ στι συνθέσει. Δηλαδή ήταν ο συνθέτη μεν ε, Χατζηδάκη, ο συνθέτη Θοδωράκη, αλλά είχαν και φοβερού μουσικού που διαμόρφωσαν. Έτσι, αυτό τον ήχο. Έτσι ε, τώρα οι νεότεροι, και όταν λέω οι νεότεροι, μιλάω για δεκαετία του 80-90 ε, κλπ. Παρά το γεγονό ότι θα έπρεπε να λειτουργεί εντελώ διαφορετικά το πράγμα, δηλαδή να υπάρχει μια αναγνώριση πια στον Έλληνα μουσικό, στο μουσικό γενικότερα, όχι μόνο τον Έλληνα, mm -hmm. σου λέει και βγαίνει και λέει: Έλα, Μωρή, είναι το τραγούδι του ΤΑΒΕ και δεν αναφέρει ούτε κάτω συνθέτη. Λέει είναι το τραγούδι mm -hmm. του του Χι τραγουδιστή. Δυστυχώ έτσι συμβαίνει. <laughs> Εσύ τώρα, σαν μουσικό, δεν τραντίζεσαι για αυτό το πράγμα. Όχι, δεν σε εκνευρίζει έχ, ή έχει Έχω με. συμβιβαστεί με αυτό. Δεν, δεν ασχολούμαι <laughs> καθόλου. <κάτι. laughs> ναι. Τώρα που το αναφέρει, το σκέφτομαι. Έτσι ναι. είναι η πραγματικότητα. Αλλά όχι, δεν με τσατίζει. Ναι. Το θεωρώ δεδομένο. Δεν μπορώ να τα αλλάξω και ναι. κοιτάω μπροστά. Εσύ ξεκίνησε τη μουσική με τον μπάσο να ασχολείσαι. Καλή ερώτηση. Είχαμε ένα group τότε, πολύ πίσω, δεν θυμάμαι ακριβώ τα χρόνια. Και α μην φανερώσω και την ηλικία. Ναι, καλά, δεν πειράζει. Θα το πω εγώ μετά όταν θα λείπει. Όπου παίζαμε όλοι. Παίζαμε όλοι, δηλαδή το 80% μπορώ να σου πω των παιδιών στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε groups. Κυριακάτικα πρωινά. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν και παίζα κυθάρα και τραγουδούσα. Και κάποια στιγμή ο μπασίστα μα έφυγε από τον group, για κάποιου λόγου που δεν θυμάμαι, και έπαιξα εγώ μπάσω. Και έτσι άρχισα να, να ασχολούμαι με τον μπάσο το είδα σοβαρά. Δούλευα πάρα πολύ, μελετούσα πάρα πολύ τη σχέση φωνή με τον μπάσο που είναι, μου, μου έδωσε τρομερή ρυθμική ανεξαρτησία. Ναι. Τρομερή ρυθμική ανεξαρτησία. Mm -hmm. Χωρί, άθελά μου, δηλαδή, ήταν η καλύτερη σπουδή αυτή που έκανα. Και η δεύτερη καλύτερη σπουδή στα στούντιο μετά. Mm -hmm. Λοιπόν, έτσι έπαιξα μπάσο και τραγουδούσα. Τρομερό, τρομερό. Και ξέρει αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι α πούμε ότι οι Beatles, ένα συνθέτη του από του δυο. Τον είχαν και μπασίστα. Ο Πολ. Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Ή ότι ένα άλλο συγκρότημα μετά βρετανικό που έβγαλε ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή και όλα αυτά που ήταν τρίο είχε τον τραγουδιστή και μπασίστα. Ποιο ήταν. Μιλάω για του Πολies. Και α, το Sting. Ναι, Ωραία, του είχα δει live. Ναι. Του είχε δει live. Βέβαια. Βέβαια. Ναι, 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 ναι. Βέβαια. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που λέμε μουσικό δεν είναι απλώ φέρε το οργανό σου και παίξε για να συμμετέχει. Πολυδιάστατο πράγμα. Πολύ, πολύ διάστατο. Έχει μια συμμετοχικότητα η οποία. Εγώ επιτρέψαμε να το πω και το λέω εγώ, δεν είναι δική σου προσέγγιση. Πολλές φορές θα έπρεπε να έχει συνθετικό credit δίπλα συμφωνώ, στο τραγούδι. Συμφωνώ. Χαίρομαι που συμφωνείς, <laughs> γιατί Επέλε. πολλοί ξέρει έχουν μια διάθεση ας πούμε, να το υποβαθμίζουν, να πούν ε, εδώ βλέπει συγκροτήματα που έχουν υπάρξει και λέει ο αρχηγό εντό εγωγικών αυτό του τραγουδάκι ότι έλα μου, εντάξει, αν δεν ήταν αυτή, θα ήταν κάποιοι άλλοι, α πούμε. Δεν είναι έτσι όμω το πράγμα. Εσύ μπαίνει, α πούμε, στου Σόκρατε, το 1980 βγαίνει και αυτό το album, το, το Waiting for, for something". something. Ναι. Και έχω και συμμετοχή και... σε δύο κομμάτια, νομίζω, Ο συνθέτη. Ναι. Ως συνθέτης. ναι. Και, και συνεργάζεσαι με τα παιδιά εκεί που. και έκανα Και Κυφωτικά, <laughs> ακριβώ. Το οποίο είναι καταλητικό, γιατί ναι. όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτή τη σκηνή θεωρούμε το φως και αυτό το album ότι είναι τα σημαντικά album των Σόκρατε. Σε ευχαριστώ που το λες αυτό. Εσύ, Ο, δεν το λέω μόνο εγώ. Είναι μια. Είναι ε, Μια παραδοχή, είναι ναι, ναι. αναγνώριση, ναι. Ναι. Ε, εκείνη την εποχή, το να παίζετε και το να μετέχει εσύ σε ένα συγκρότημα με αγγλικό στίχο και με αυτή την, ε, την κεκτημένη ταχύτητα που έχουν μένει οι Σόκρατε, αλλά δεν του φτάνει εκεί που τελικά θα έπρεπε να φτάνει. Ήταν δυναμή τη αυτό το γκρουπ. Ναι. Ήταν δυναμή τη, Πώ πω... ήταν, πώ ένιωθε, α πούμε. Θα σου πω ότι υπήρξαν στιγμέ που μου γύρι, γύρισαν τα ματοτσύνορα από τη, συναι... από τη συναισθηματική ένταση. Ναι. Όχι την ένταση των οργάνων. Mm. Το έχει ανάγκω γι' αυτό. Yeah. Μου γύρισαν τα ματώτσινα ώρα. Yes. <laughs> mm. τέ, τέτοιο mm. πράγμα. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει από κανέναν να το έχει συμβεί. Από τη συναισθηματική ένταση. Πώ ένιωθα δηλαδή. No. No. Το ζούσατε δηλαδή 100% 100%. <laughs> πολύ πράγμα. Δηλαδή, mm. Ό,τι mm. και να σου πω θα είναι λίγο. Τώρα ανατριχιάζω που θυμάμαι εκείνε τι στιγμέ. Mm. Παίζαμε πολύ καλά. Mm. Πολύ καλά. Mm. Γουστάραμε πάρα πολύ. Mm. Στο... στο έπακρο γουστάραμε. Παίζαμε πολύ καλά. Mm. Γυρίσαμε όλη την Ελλάδα δύο-τρει φορέ. Τουρ. Πολύ, πολύ έντονο πράγμα. Mm. Πολύ έντονο πράγμα. Κράτησε δύο χρόνια για μένα. Ναι. Και έφυγα όχι γιατί τσακωθήκαμε. Έφυγα γιατί ήθελα να ανοίξουμε τη μουσική μα. Ήθελα να ανοίξουμε. Και το ροκ, ναι. όσο καλά και να το παίξει. Τώρα μπορεί να στεναχωρήσω κάποιο, αλλά θα το πω. Είναι σαν, σαν, το σκύλο που γυρίζει και κυνηγάει την ουρά του. Δηλαδή τι. Μουσικά ένιωθα αποκλεισμένο. Ε, Κατάλαβα. κλεισμένο. Ε, φτάνει εγώ, κάπου και δεν πάει αλλού. Ναι, νιώθει ναι. ότι παίζει το ίδιο, όσο καλά και να το παίξει. Ναι. Και εγώ ήθελα και να, το ανοίξω, αυτό. ήθελα να τα ανοίξω αυτό το πράγμα και προσπάθησα να, να, να ανοίξουμε τον ήχο, αλλά δεν συμφωνούσαν όλοι και ήταν ο βασικό λόγο που έφυγα. Mm. Αλλά μου βγήκε σε καλό. Έκανα τα δικά μου projects που mm. εγώ τα υπεραγαπώ. Παρ' όλα αυτά, νυχτά. παρόλα αυτά ο, το, η, η άμεση ας πούμε, συνέπεια με αυτό που λες ότι δεν μαλώσατε, δεν τσακωθήκατε, oh. είναι ότι Πολύ στο του, το φοβερό άλμπουμ του Μάνου Λοίζου, στο Για μια μέρα ζωή, αυτό δεν mm. είναι που κάνει και Το την... κάνει που έχει μέσα. Ακριβώ. Ναι. έχει το και μερό και έχει και τα άλλα τραγούδια που ενοχιστρώνει ο Γανοσέλη εκεί, ναι, ο Κώστας, ναι, ναι. ο Γανοσέλη. Είστε και οι τρει σα. Ναι, ναι, Δηλαδή ναι, ναι. Ε, και ο. ο Αντίπα και ο Σπάθας Και, και ο Αντίπα και ο Σπάθας και εσύ. Και αυτό το. Τι ενορχιστρώσει δουλέψαμε στο σπίτι του Μάνου. Ναι. Ο... Με διάφορα ανέκδοτα και αυτά. Πολύ ναι. ωραία πέρασα. Και ωραία. έχει βέβαια και η στίχη είναι τη Ζώρα Τζάνη στο ναι. τραγούδι το αγαπημένο. Τη γυναίκα τότε Ακριβώ. Το Κιάνι με ροκ. Και εκεί πάντα ξεχωρίζει μια γραμμή μπάσου. Δεν υπάρχει εμβολία. Ο τρόπο που ένιωθε ένιωθα τη μουσική. Αμέσω μετά από αυτό έρχεται η συνεργασία με τον Βασίλη Παγκουσταντίνου πια. Mm -hmm. Πάλι ο Γάνου Έλλη ενοχιστρώνει ναι. σε ένα άλμπον θρηλυκό όπω είναι το Φοβάμαι. Ε, όπου εκεί εσύ. Ε, το άτα στον μπάσο. Τι γίνεται, ναι, ή το νομι... έχει φέρει, το έχεις φέρει νωρίτερα. Νομίζω είναι ο πρώτο δίσκο όπου το, το μελετούσα πέντε χρόνια στο σπίτι. Ναι. Δεν τολμούσα να το βγάλω γιατί είναι πολύ περίεργο πράγμα, ξέρει. Mm -hmm. Και πολύ καινούριο. Ε, βέβαια. Και ήθελα να είμαι σίγουρο ότι τονικά ήμουν εντάξει. Ψέματα σου λέω. Το είχα δοκιμάσει και κάπου στου στο, στο Σόκρατε, αλλά δε, κουνιόταν λίγο τονικά το πράγμα και πήγαινε ο mm -hmm. λιμπάντα ακουγόταν σαν καράβι. Δεν ηχογραφήθηκε πάντως Δεν έχει Αυτό Τα πειράματα που έκανα εγώ όχι, αλλά εγώ είχα συνέστηση. Το, ότι που, το που το, πα, α πούμε. Κουνιέται το πράγμα ναι. τονικά και ότι ήθελα κι άλλη δουλειά. Και ναι. δούλεψα, σου λέω, πέντε χρόνια στο ναι. σπίτι, ώστε να είμαι σίγουρο πια ότι το παίζω πολύ καλά το όργανο. Ναι. Ότι... Και έτσι τόλμησα και το χρησιμοποίησα στο δίσκο αυτό, στο φοβάμαι, με μεγάλη επιτυχία. Τεράστια ναι, επιτυχία. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι τραγούδια όπω το Στέλλα, που στήχου έχει γράψει ο Γιώργο Κονομέας εκεί. Που... Ζουγανέλη. Και ο Ζουγανέλη, ναι, βέβαια, ναι. Για που κυρίαρχη... <laughs> <laughs> ο Γιάννη φίλο μα έτσι, έτσι Πολύ αγαπημένο. Γεια σου Ζούγα. Λοιπόν, και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει στο Στέλλα με τον πάσο. Ναι, είναι γραμμένο το περισσότερο μέρος. Αν και στο δίσκο είναι 50-50 τα μέρη. Δηλαδή 50% γραμμένα, 50% ελεύθερα. Mm -hmm. Σε αυτό το κομμάτι είναι, είναι όλο γραμμένο τα νότα, νότα. Είναι εκλειτική νοτα ειναι εκπληκτική συλληψη του κανοσέλι. Εκλειτική ναι. σύλληψη το, η γραμμή του μπάσου του κανοσέλι. Πρέπει ναι. να, να αποδώσουμε τα θα του Κέσσαρα ναι. ναι. Τώρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα. Αν δει κανείς, αν ψάξει κανεί το κομμάτι αυτό τη παραγωγή τη δική σου σε σχέση με τη ζωγραφία, πόσα χρόνια, 15 χρόνια ήσουν σε έσιο 15 πούμε, χρόνια μουσικός. μόνο αυτό έκανα. Μόνο αυτό. Κάθε μέρα. Ναι. Έκανα και λίγο πριν και λίγο μετά, αλλά 15 χρόνια ήταν ο κορμό ναι. τη κυρία δουλειά. Η μόνη μου δουλειά δεν έκανα. Λοιπόν, τη... αναρωτιέμαι τη... λοιπόν τώρα πόσοι από του μουσικού Μιλάμε με τον Γιώργο Ζικογιάννη, επαναλαμβάνω. Πόσοι από του μουσικού που, που μα ακούν, αλλά και που είναι αυτή τη στιγμή ενεργεία, έχουν κάνει αυτέ τι συνεργασίε τώρα. Αυτά δεν τα θυμάσαι μερικά, δεν τα θυμάσαι ούτε και εσύ. Ναι, που θυμάσαι. θα σου πω. Έτσι. Ε, όχι μόνο την γενιά Μίκη Θοδωράκη, Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο, Μούτσι, Λοίζο, πάμε σε Θάνο Μικρούτσικο, σε Κυριακό Σφέτσα, σε Γιώργο Χατζινάσιο, Προσέξτε ονόματα τώρα, έτσι. Ελπίζω να του θυμάσαι όλου αυτού. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, ναι. κάποιο να μην θυμάσαι. Είναι, είναι documents. Από τη νεότερη γενιά αυτών που προαναφέραμε, των συνθετών, δηλαδή και τον ε, Μιλιόκα και το Διονύη Τσακνή, βέβαια. Ναι, με τον Τσακνή έκανα τους πρώτους τρεις δίσκους Ακριβώς. του πρώτου τρει δίσκου. Ακριβώ. Ναι. Και όσο ναι. καιρό και λοιπά αυτά. Και όσο ανερχιστρωτή. Ναι. 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 Και, ναι. και του Μιλιόκα έχουν ανερχιστρώσει Γιατί είχα, είχα και συμμετοχή αρκετή ω ανερχιστρωτή. Mm -hmm. Από κάποιο σημείο και μετά. Και υπάρχει, α πούμε, εγώ θυμάμαι το τραγούδι αυτό το για το καλό μου. Mm. Που, πολύ αγαπημένο τραγούδι του, του, Γιάννη. Αυτό που έχει πίσω του μια hard rock μπάντα τη εποχή. Δηλαδή ναι, ναι, θα μπορούσε ναι, ναι, να είναι. Ναι, και παίζει σε συμπάσο Με είναι. Χάμοντ κιόλα. Ναι, είχε ναι. Χάμοντ. Ναι, ναι. Ο χαρακτηριστικό και το Χάμοντ. Πολύ. <laughs> 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 λοιπόν. Ναι. Τα Λέσλι και λοιπά. Λοιπόν, και ε, είναι επίση η δουλειά του, του, του Παύλου Τάσιου για το νοκάουτ. Ναι, ωραία, ωραία, Και δηλαδή. ναι. Παύλο Σιδηρόπουλο στο τραγούδι Είμαι ναι, ο Παύλος, ο Παύλος, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι στα μέσα του 80, αν θυμάμαι καλά. 85-86 πρέπει να είναι. Τα γελάζω, η ταινία. Ναι. Αυτά όλα τα έκανε εσύ στο συνεργαζόμενος, στούντιο, συνεργαζόμενο. Με του συνθέτε και του ανεξιτρωτέ. Με του ανεξιτρωτέ. Ναι. Ποιο είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα που σου έχουν πει να κάνει. Δηλαδή κάτι mm. το οποίο ρε παιδί μου, α πούμε, σέβαλε λίγο. Σε ένα αναγκάζει. Πολύ δύσκολο να σου απαντήσω. Πολύ καλή ερώτηση. Άρα όλα ήταν εύκολα. Ό,τι σου λέγανε, το έκανε. Ή έμπαινε εσύ και γινότανε. Ναι. Αυτό. Τώρα, αν σκεφτώ κανένα μήνα, μπορώ να. να Κατάλαβα. Να... Είναι πολύ δύσκολη η ναι. απάντηση. Ναι. Και η ερώτηση: Δύσκολη. Ναι. Δεν, δεν, ξέρω. δεν είχα ποτέ δυσκολία. Το πρόβλημα είναι ότι κυλούσε. Κυλούσε και άνετα. Ναι. Κυλούσε άνετα. Ναι. Δηλαδή, φυσιολογικά πώ πίνει καφέ, πώ τρώ. Έβρισκα λύσει. Δηλαδή, και κάτι να ήταν δύσκολο, το, το έκανα εύκολο. Έχω αναρωτηθεί πολλέ φορέ. Τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή είναι να βρούμε ένα καλό ορισμό τέχνη. Αλλά ακόμα και σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε οι τέχνε καθημερινότητα, που είναι το τραγούδι, ξέρεις, που λειτουργεί παρηγορητικά ή κάπω ναι. διασκεδαστικά, ψυχαγωγικά. Απαλύνει οι ανάγκε μα. Ναι ναι, 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 ναι. Ακόμα και σε αυτό όμω πρέπει το πράγμα να πάρει το χρόνο του. Δηλαδή δεν μπορεί την ώρα που γίνεται αυτό το πράγμα. Κανεί να το αξιολογήσει έχοντα, α πούμε, και. Έτσι, είναι. πολύ σωστά. Την... Πρέπει να έχει την απόσταση ναι, για να το αξιολογήσει. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. γι' αυτό. Α, για να γυρίσουμε τώρα να πούμε ξανά για το κινηματολόγιο. Μοιράζεσαι πολύ λίγο νερό. Όχι, βέβαια. <laughs> <laughs> Δεν είναι από το δικό μου εξάλλου. <laughs> <laughs> λοιπόν. Δεν βλέπω το δικό μου. Το ξέχασα. <laughs> ε, γι' αυτό. Ναι. <laughs> Λοιπόν, για να σε πάω στον κινηματογράφο, υπάρχουν πολλέ σχολέ κινηματογραφικέ που τότε στην εποχή, του δεκαετίε του 60, του 70, διαβάζαμε διθυραμβικά σχόλια, θυμάσαι. Οι οποίε, όσο προχωρεί ο καιρό, ατονίζουν. Δηλαδή, mm -hmm. λε, έλα μου, Τώρα λέω ότι πολλέ φορέ αξιολογούμε τα πράγματα μέσα από την απόσταση με μια άλλη ματιά. Αλλάζουμε. Ναι. Μαθαίνουμε πράγματα. Ναι. Διευρύνεται η σκέψη μα. Ναι. Οπότε το βλέπει με άλλη ματιά. Ναι. Καμιά μουσική. Α, εδώ να σου πω κάτι ενδιαφέρον, ναι. μια άποψή μου πιστεύω ότι όλε οι μουσικέ πρέπει να υπάρχουν γιατί όλε καλύπτουν ανάγκε ε, μερίδας μερίδα ανθρώπων. Ναι. Α πούμε και οι μουσικέ που δεν, δεν, δεν μου αρέσουν, που ούτε δεν ούτε. γουστάρω εγώ. σωστό αυτό. θα υποστηρίξω να υπάρχουν. Πώ έλεγε ο Βολτέρο. Ναι. Ότι μπορεί να μην συμφωνώ με αυτό που λες, Άρα, Αλλά θα το υποστηρίξω αλλά, ναι, μέχρι τέλου. Ναι. Ναι, ναι, ναι. έτσι λοιπόν πιστεύω όλε οι μουσικέ πρέπει να υπάρχουν. Δεν πρέπει να σνομπάρουμε. Δεν σνομπάρω καμία μουσική. Το τι μου αρέσει εμένα, τι με γεμίζει Άλλη ιστορία. Αλλά για να επανέλθω στο ερώτημά σου, ναι, πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου τα αξιολογούμε διαφορετικά τα πράγματα. Με, με πιο όριμο, όριμο μυαλό. Ναι. Και με τα, με τα φίλτρα, ο καθένα έχει τα φίλτρα στο κεφάλι του. Κάποιοι τα φίλτρα βουλώνουν, Κάποιο άλλο ανοίγουν και δουλεύουν καλύτερα. Σωστό. Ναι. Σωστό Βέβαια. Είναι ανάλογα και με τα Ξέρεις και τι προσλαμβάνσει που ναι, έχει ακριβώς. και ο καθένα. Πώ δουλεύουν τι... τα το κεφάλι του. Ναι. Πώς... Αυτά που δεν ξέρεις. Συνδεύξει με τον πάνω χωστό μου. Συνεχίζεται.